Μαζί μας είναι και ο κ. Νεκτάρης Λουκόπουλος, είναι δικηγόρος στη Λιφθέντα. 19χρονος στη Λιφθέντα. Μαζί μας και η Μίνα Καραμήτρου. Καλημέρα, Μίνα, και σε σένα. Πάμε σε λίγο και στη Μίνα για να κόψουμε και το χρονικό. Προφανώς ρωτάς ό,τι θέλεις, Μίνα, τον κύριο Λουκόπουλο, και θα μας πει και το χρονικό, το πώς φτάσαμε και τι έρευνες έγιναν όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν. Κύριε Λουκόπουλε, ο εντολέας σας 19 χρονών είναι, ο εντολέας σας. Ναι, βεβαίως. Έχετε εικόνα. Καλημέρα. Κύριε Στάθη, καλημέρα κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και στο πάνελ σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχετε εικόνα γιατί συνελήφθη? Όχι, δεν υπάρχει καμία εικόνα για ποιο λόγο συνελήφθη. Άρα δηλαδή απλά πήγαν... Δυστυχώς ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε σε ένα στάδιο που δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν έχουμε λάβει γνώση καν του διαβιβαστικού εγγράφου με το οποίο ουσιαστικά θα οδηγηθούν στην εισαγγελία σήμερα το πρωί, προφανώς όλοι οι συλληφθέντες. Να. Και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε ούτε τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτε για το λόγο για τον οποίο έχουν συλληφθεί. Μιλήσατε μαζί του? Μίλησα μαζί του, βέβαια. Τι σας είπε? Ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό βεβαίως της δολοφονίας του άτυχου Γεωργίου Λυκερίδη. Ήταν στο γήπεδο. Δεν μπορεί να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκεται κρατούμενος. Ήταν στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο βεβαίως. Ήταν στο γήπεδο ως καθαρά φύλαφλος. Δηλαδή... Δεν είχε καμία σχέση με το επεισόδιο. Πληρώνει στην ουσία ότι ήταν στο γήπεδο εκείνη τη μέρα? Ορίστε. Πληρώνει στην ουσία ότι ήταν στο γήπεδο εκείνη τη μέρα? Ήταν στο γήπεδο εκείνη την ημέρα ως φύλακτρος, δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Δεν βγήκε έξω τα επεισόδια, δηλαδή. Κύριε Λουκόπουλε, δεν βγήκε έξω τα επεισόδια. Ο πελάτης σας ανάμεσα. Συγγνώμη, Γιάννη. Ναι. Κύριε Λουκόπουλε, ο πελάτης σας ήταν ανάμεσα στους 400 τόσους που είχαν μεταφέρει μετά για να τους πάρουν DNA και αποτυπώματα? Μάλιστα, ήταν μέσα στους 400, μάλιστα. Να ρωτήσω, εισιτήρια τότε είχαν πάρει από συνδέσμους? Δεν είπαμε. Στα επεισόδια βγήκε έξω το επεισόδιο ή ήταν στο γήπεδο? Βγήκε έξω. Όχι, ήταν μέσα στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο. Δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Άρα θα υπάρχει και βίντεο που θα αποτυπώνει την παρουσία του εντός του γήπεδου. Γιατί και... Γιατί... Δεν ξέρω τι υλικό υπάρχει και με ποιο τρόπο έχει συσχετιστεί και έχει συνδυαστεί η σύλληψή του. Εγώ αντιλαμβάνομαι σε σχέση και συνδυαστικά με το μέγεθος των συλλήψεων που έχουν γίνει ότι όλη αυτή η συντονισμένη ενέργεια των διοκτικών αρχών συσχετίζεται με την προσπάθεια, την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση εν ώψη και προεκλογικής περίοδου να δείξει ότι κάτι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Αφού δεν έχετε γνώση της δικογραφίας, κύριε Συνηγόρε, τώρα είναι λίγο αντιφατικό μεταξύ μας αυτό. Δεν έχετε γνώση της δικογραφίας, δεν μπορείτε να ξέρετε κι εσείς τι έχει μέσα. Άρα... Όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει επί ουσίας. Αλλά αντιλαμβάνομαι από το μέγεθος των συλλήψεων, σας λέω. Ναι. Κύριε Λουκόπουλε, κάποιον... Που προσπαθούν να συσχετίσουν 150 πρόσωπα με τον θάνατο του ατύχου Γεωργίου Λυκερίδη. Δολοφονία. Έλα, Μίνα. Κύριε Λουκόπουλε, κάποιον από τους υπόλοιπους που έχουν συλληφθεί, τους γνωρίζει ο πελάτης σας? Δεν το ξέρω, δεν τον ρώτησα. Η παρέα του που πήγε... Δεν είχαμε άνεση στο γήπεδο, επικοινωνίας γιατί φαντάζομαι μεγάλη. Ότι δεν πήγε μόνος του. Η παρέα του που πήγε στο γήπεδο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν πήγε μόνος του. Είναι κάποιος, είναι από αυτούς που έχουν συλληφθεί? Δεν το ξέρω, δεν κατάλαβα, δεν αντελήφθη ότι εκεί στο χώρο κράτησης υπάρχει και κάποιος φίλος του ή κάποιοι άλλοι από την ίδια παρέα. Εντάξει. Δεν το γνωρίζω. Α, δεν το ξέρετε αυτό ακόμα. Προφανώς πρέπει να πάρετε την δικογραφία πρώτα. Πάρετε την δικογραφία και να ξαναμιλήσουμε πρέπει. Γιατί, ναι. Πάντως η θέση του πελάτη σας είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα επεισόδια ακριβώς. Και καμία, ούτε είδε να πετάνε φωτοβολίδες, ούτε είδε πώς γίνονται επεισόδια. Δεν αντελήφθη καν τίποτα. Δεν βγήκε από το γήπεδο, λέτε. Το ρωτήσατε, πηγαίνει συχνά στο γήπεδο, είναι σε κάποιο σύνδεσμο? Είναι φύλαθρος, δεν είναι σε σύνδεσμο, δεν ξέρω αν πηγαίνει συχνά στο γήπεδο. Το ρωτήσατε, κύριε Λουκόπουλε? Δεν το ρωτήσατε, αν πηγαίνει συχνά στο γήπεδο? Ορίστε. Δεν το ρωτήσατε, αν πηγαίνει. Τον ρώτησα σε σχέση με το επεισόδιο και με την, ναι, με την παρουσία του στο γήπεδο εκείνη, εκείνη τη στιγμή. Δεν τον ρώτησα αν πηγαίνει συχνά. Εντάξει. Και κατά πόσο για πηγαίνει να, στο γήπεδο. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Έλα, Μίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς φτάσαμε εδώ, λοιπόν? Αυτή είναι μια έρευνα η οποία ξεκίνησε με την δολοφονία του Γιώργου Λυκερίδη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρώτο 24ωρο που, όπως θυμάστε, υπήρξε μια σύλληψη ενός νεαρού ο οποίος παραδέχτηκε αρχικά, μετά λίγο
στον ανακριτή τα φόλωσε, τα μπέρδεψε, τα άλλαξε, εν πάση περιπτώσει, για την φωτοβολίδα και πώς η φωτοβολίδα αυτή σκότωσε τον Γιώργο Λυγκερίδη. Είναι λοιπόν μια έρευνα που κρατάει πάρα πολλούς μήνες, η οποία κατά βάση έχει στηριχτεί, πρέπει να σας πω, στην κίνηση που είχε γίνει τότε, δηλαδή να κλείσουν οι πόρτες του γηπέδου και τα άτομα που ήταν σε μια πολύ συγκεκριμένα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, στο πέταλο, καθώς φαινόταν από το γήπεδο ότι ήταν και ο όγκος των ατόμων που μετακινήθηκαν, βγήκαν έξω από το γήπεδο, προκάλεσαν τα επεισόδια και επέστρεψαν μετά. Όλα αυτά τα άτομα τότε, αν θυμάστε, ήταν περίπου 400 τόσα άτομα, είχαν μεταφερθεί σε έναν ειδικό χώρο όπου τους πήραν DNA αποτυπώματα και δείγματα πυρίτιδας από τα χέρια και τα ρούχα. Και επίσης σας θυμίζω ότι υπήρξαν και κάποια άτομα τα οποία προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι την έξοδο, δεν τα κατάφεραν και κάπου στους διαδρόμους, κοντά στις τουαλέτες, βρέθηκαν καμένα ρούχα. Τώρα, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Φτάσαμε φυσικά από ό,τι στοιχεία έδωσαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από μαρτυρίες και από όσα έχουν πει άτομα τα οποία ήταν μέσα στους 400. Και μου επιτρέπεις εδώ, μου επιτρέπεις μήνα να σε διακόψω. Αυτό είναι ένα κομβικό, νομίζω, στοιχείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Για το αν κάποιοι συνεργάστηκαν με την αστυνομία και με τις διοκτικές αρχές εδώ. Ναι. Συνεργάστηκαν. Συνεργάστηκαν. Μίλησαν, είπαν κάποια πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι η αστυνομία έχει πολύ σαφή εικόνα πώς σχεδιάστηκαν τα επεισόδια, από πού ξεκίνησαν η ηγετική ομάδα, πώς έφτασαν στο γήπεδο, πώς μοίρασαν τα πολεμοφόδια, πώς ακριβώς έγιναν τα επεισόδια, ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στις κερκίδες και έδωσε το σήμα να βγουν έξω για να προκαλέσουν τα επεισόδια. Και επίσης αυτό που ξέρει αυτή τη στιγμή η αστυνομία είναι ποια ήταν τα πρόσωπα που αποτελούσαν την ηγετική ομάδα. Έτσι, γιατί μιλάμε για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν κομβικό ρόλο. Η ηθική αυτούργη. Δεν αναφέρομαι μόνο, ναι, ακριβώς, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ρέντι και στη δολοφονία του Γιώργου του Λυγκερίδη. Αλλά και άλλες ενέργειες. Γιατί η δικογραφία αυτή ακριβώς περιλαμβάνονται και άλλες επιθέσεις οπαδικού χαρακτήρα, όπου μάλιστα από αυτό έχει βγει και το συμπέρασμα ότι εδώ μιλάμε και για έναν περιφερόμενο στρατό, που άλλες φορές τον βρίσκαμε στο Βόλο, άλλες φορές στα Γιάννενα, άλλες φορές στη Λάρισα, που προκαλούσαν συνεχώς επεισόδια. Τελευταία φορά μάλιστα ήταν και μεταξύ τους στην περιοχή του Πειραιά. Τώρα, άλλοι από τους κατηγορούμενους. Μεταξύ τους ήταν, γιατί θεώρησαν ότι κάποιοι συνεργάστηκαν με την αστυνομία. Εντάξει, τώρα τα μεταξύ τους είναι πολλά. Λένε ότι η αφορμή ήταν άλλη, αλλά η αιτία ήταν αυτή. Δηλαδή ότι είχε ξεκινήσει να γίνεται συζήτηση ότι η έρευνα αυτή είναι στο τελικό στάδιο. Άλλωστε, να θυμίσω ότι εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ δικά σου που έλεγες ότι πολλοί ήταν αυτοί, κάποιοι από αυτούς, έλεγαν ότι θέλουν να πάνε να γίνουν συνεργαζόμενοι, προστατευόμενοι μάρτυρες. Να μιλήσουν. Ναι, και τους το είχαν προτείνει και οι δικαστικές αρχές. Ναι, αυτό. Ναι. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Ναι. Όποιος γίνεται προστατευόμενος μάρτυρας, μην νομίζετε ότι δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δικογραφία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, νομίζω ότι είναι καλύτερα από μένα. Δεν αθώνεται. Ακριβώς, δεν αθώνεται. Ναι. Απλώς έχει ένα ατού απέναντι στη δικαιοσύνη ότι, ξέρετε, εγώ τι ήξερα, το είπα. Ένα ελαφρυντικό, ας πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, άτομα τα οποία έχουν μιλήσει και έχουν διευκολύνει στην έρευνα, ασφαλώς και θα είναι στη συγκεκριμένη δικογραφία και θα περιλαμβάνονται. Θέλω να σας πω επίσης ότι ένα από τα άτομα τα οποία ήταν στον ηγετικό πυρήνα εντοπίστηκε με 5.000 ευρώ. Οι αρχές εκτιμούν ότι μάζευε αυτά τα χρήματα γιατί έψαχνε τρόπο να διαφύγει στο εξωτερικό, ενδεχομένως γιατί άρχισε σιγά σιγά να κυκλοφορεί ότι η υπόθεση αυτή φτάνει στο τέλος, άρα θα φτάσουμε στο στάδιο των συλλήψεων. Και μάλιστα να σας πω ότι δεν θα αργήσουν να πάνε και στον εισαγγελέα. Νομίζω ότι πολύ σε μία ώρα θα φύγουν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Άρα είμαστε εκεί. Και μεγαλύτερη, θα είμαστε εκεί για να δούμε και την εικόνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λουκόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε προφανώς, κύριε Λουκόπουλε. Εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.